Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Κερδίζουν τη Σαλκή και βγαίνουν στην κόντρα με την πάσα προς το μέρος του Ιβάν Κάρλος. Βγήκε ο Μόλο. Ο Κάρλος είναι έτοιμος να σκοράρει. 1-0 η Αλκή. Στο 12ο λεπτό με αυτή την υπέροχη ενέργεια από τον Ιβάν Κάρλος. Από την κάθετη πάσα του Ματίας Κολιαρίτς. Και την άστοχη έξοδο του Μόλ. Βγήκε πάρα πολύ ψηλά. Δεν υπήρχε λόγος να βγει εκεί. Στο 12ο λεπτό λοιπόν η Αλκή στην πρώτη τελική της προσπάθεια. Ανοίγει το σκορ. Ο Ιβάν Κάρλος χρήζεται σκόρερ και φτάνει τα 6 γκολ. Τέλεσε ο Αγκούλο, βγήκε ο Πάρτο, απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Ακώστα. Σουτ δυνατό από τον Ζίουριτς. Να εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά από τον Κάρλος, δυνατή αλλά αστοχή. Πολύ μακριά το σουτ, ο Μόλ με το αριστερό αποκρούει. Θα στείλει την σέντρα στην περιοχή ο Νέμετς, την κεφαλιά ο Πάρτο. Πολύ καλή πάσα για τον Αγκούλο. Πέρασε ο Αγκούλο και κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα λίγο έξω, έπεσε ο Πάρτο. Βάζει την μπάλα μπροστά, τον κλείνει ο Φιλιώτης. Δίνει στο Σπόλιαριτς εντός περιοχής. Έκανε το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Out. Ο Αγκούλο τελικά, ο Νέμετς. Ο Ράσιτς έχει ευκαιρία. Έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Πάρτο. Καλύτερη στιγμή της Πάφου στο δεύτερο ημίχρονο. Λουλίνια. Έκανε το σουτ πάνω στον Πάρτο. Ακόμα μια τελική. Στον Ζίβουλιτς γύρισε πίσω. Σέντρα από τον Φιλιώτη. Ο Νέμετς στην περιοχή. Γκολ από τον Ράσιτς. 1-1. Χρυσή αλλαγή του Ζέλικο Κόπιτς. Φεντερίκο Ράσιτς στο δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Στο 75ο λεπτό. Μετουσιώνεται σε γκολ η υπεροχή της Πάφου. Και η αντίδραση από τον προπονητή της ομάδας. Δείτε την κίνηση του Ράσιτς στο δεύτερο δοκάρι. Είναι καλυμμένος. Είναι στην συνέχεια εντελώς μόνος. Σημειώνει τον γκολ. Δημιουργός ο Ανδρέας Φιλιώτης, κεφαλιά από κοντά, δεν βγήκε ο Πάρτο. Πέρασε, ζητά ο Νέμετς, ζητά και ο Αγκούλος, τον Νέμετς θα πάει μπάλα, δεν υπάρχει offside, πλασάρι, το γυρίζει το μάτς με τον πρώτο της σκόρερ, τον Άταμ Νέμετς, στο 20ο λεπτό, 2-1 η Πάφος. Σε αυτή την γρήγορη αντεπίθεση, ο Νέμετς πετυχαίνει το 10ο του 3ο γκολ στο πρωτάθλημα και θα σημειώσει το 2-1. Νέα δεδομένα λοιπόν στο παιχνίδι. Άψογο το πλασέ, πάνω στην έξοδο βρίσκει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δείχνοντας την κλάση του ο Νέμετς σε αυτή την φάση. Φόλπρεχτ δημιουργός, Νέμετς εκτελεστής. Κώστας Πολιαρίτς, παλιά για τον Κυπριανού, το γύρισμα, το σούτ από τον Ακώστα, ισοβαρίζει η Αλκή στο 85ο λεπτό. Με τον Ακώστα να είναι ο σκόρερ. Το δεύτερο ημίχρονο προσφέρει πολλές συγκινήσεις εδώ στο Αμόχωστος επιστροφή. Ο Ακώστα φέρνει και πάλι το παιχνίδι στην ισοπαλία. Θα στείλει την μπάλα στη γωνία του Μολ. Σπόλιαριτς Κυπριανού. Υπέροχος συνδυασμός των παιχτών της Αλκής. Με τελικό αποδέχτη της μπάλας. Τον Ραφαέλ Ακώστα. Στον Μπελαμερή καταλήγει μπάλα. Η σέντρα στην περιοχή για τον Ηλία. Η κεφαλιά αποκρούει ο Μολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αλκή. Εκτελεί ο Αγκούλο. Προς τον Ράσιτς η μπάλα, από κοντά, γκολ από τον Ντόπνια. Στο 95ο λεπτό η Πάφος θα κλέψει την νίκη, θα φύγει με τους 3 βαθμούς. Θα δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Πάρτο. Όπως δέχθηκε τον γκολ στον αγώνα πρωταθλήματος της πρώτης φάσης το 90 και κάτι. Απαντά με τον ίδιο τρόπο η Πάφος. Δείτε εδώ την εκτέλεση. Έχω την καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. winmaster.com.cy. Έμπα τώρα και πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.